ενισχύσουν τον αγώνα των Ελλήνων για απελευθέρωση και ανεξαρτησία, αλλά ταυτόχρονα όμως έπρεπε να εξυπηρετήσουν και τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα. Ποιο ήταν το βασικό γεωπολιτικό συμφέρον στην περιοχή αυτή εδώ των Άγγλων? Είπαμε ότι ήταν η ανάσχεση της καθόδου των Ρώσων. Υποπτεύοντο λοιπόν, με τα λόγου γνώσεως, γιατί είχαν έναν σπουδαίο πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, τον Κάνινγκ, ο οποίος ήταν αδελφός του Πρωθυπουργού, Κάνινγκ, υποπτεύοντο ότι εάν αφήναν τον Μεχμέτ Αλή να προωθηθεί στην Ελλάδα, να καταστήλει την Επανάσταση, θα προχωρούσε προς βορράν και θα έφτανε μέχρι την Αδριανούπολη και από την Αδριανούπολη στην Κωνσταντινούπολη και θα κατέλυε τον Σουλτάνο. Η ύπαρξη του οποίου όμως ήταν ένα γερό ανάχωμα κατά της ρωσικής διεισδύσεως προς τα θερμά νερά. Έτσι απεφάσισαν λοιπόν να ανασχέσουν την πορεία του Ιμπραήμ στην Ελλάδα και ουσιαστικώς να τον εξαναγκάσουν να γυρίσει πίσω. Και το επέτυχαν, διότι συνέβη η ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία ήταν και πολύ έμακτος. Και πρέπει εδώ να σας πω ότι εγώ προσωπικώς πολλές φορές στενοχωριέμαι όταν βλέπω ότι δεν τιμούμε στην Ελλάδα το γεγονός ότι Άγγλοι πολλοί, Γάλλοι πολλοί, Ρώσοι πολλοί χάσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Δεν είδα πουθενά να αναφέρεται μια οδός των Άγγλων ναυτών του Ναβαρίνου ή δεν είδα πουθενά να υπάρχει κάποιο μνημείο για τους Ρώσους ναύτες που έπεσαν στο Ναβαρίνο για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Αλλά όπου πηγαίνω βλέπω ενδεχομένως μια οδό για τους ήρωες του Πολυτεχνείου μας, καλή και αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο σημαντική. Βλέπω παντού υπάρχει η Λεωφόρος Ανδρέας Παπανδρέου, παντού υπάρχει Καραμανλής, παντού υπάρχει παιδιά. Πρέπει λίγο να έχουμε ιστορική συνείδηση στην Ελλάδα, γιατί όταν μας λείπει η ιστορική συνείδηση δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Και μας συμβαίνουν δυστυχώς πάρα πολλά. Ιδίως στην τελευταία περίοδο, κατά την οποία έχει ανακύψει ένας νέος γεωπολιτικός παράγων, πέραν του κλίματος όπου σας ανέφερα, και θα το επεξεργαστώ αυτή τη στιγμή ως υποσημείωση την έννοια του κλίματος, πώς έπαιξε γεωπολιτικό ρόλο. Πέραν του κλίματος, τώρα έχει εμφανιστεί ένας νέος παράγων που λέγεται υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριον. Το βλέπετε στην Κύπρο πώς έχει αναβαθμιστεί η σημασία της Κύπρου, που μέχρι πρότινος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα θύμα των μεγάλων δυνάμεων που ήθελαν να επιβάλλουν το αδιανόητο πολίτευμα της διζωνικής και δικοινοτικής λειτουργίας κράτους, που είναι φανερό ότι δεν πρόκειται περί κράτους. Έλεγα λοιπόν για το κλίμα, πώς επηρέασε το κλίμα της αποφάσης της γεωπολιτικής. Σας είπα ότι η Ρωσία, αν και είναι μια πολύ μεγάλη σε έκταση χώρα, 9 ζώνες διαφορετικής ώρας έχει. Φανταστείτε ότι όταν ο ήλιος ανατέλει στο Βλαδιβοστόκ, στη Μόσχα πέφτουν να κοιμηθούν. Και όταν φτάνει η ημέρα στην Μόσχα, στο Βλαδιβοστόκ έχουν βράδυ. Συνεπώς, κάποιος ο οποίος παρακολουθεί τα εσωτερικά προβλήματα της Ρωσίας πρέπει να βρίσκεται επί 24 ώρες στο πόδι. Και αυτό ανθρωπίνως δεν είναι δυνατόν. Εκείνο λοιπόν που χαρακτήριζε την ρωσική πολιτική στην περιοχή μας ήταν ότι δεν είχε η Ρωσία ένα λιμάνι που να μην πάγωνε το χειμώνα. Δηλαδή το αρκτικό κρύο έκλεινε το Μουρμάνσκ, έκλεινε την Εσθονία, το Ταλίν, που ήταν ένα λιμάνι ρωσικό. Μην βλέπετε τώρα που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Εσθονοί. Πρώτα ήταν Ρώσοι και ο πληθυσμός της Λιθουανίας είναι κατά 30-40% Ρώσοι, very Ρώσοι. Επίσης, δεν είχαν τότε την Αζωφική θάλασσα, διότι ήταν εκτίσεις των Οθωμανών. Και το μόνο που υπήρχε ήταν το Νοβοροζίσκ, που και αυτό ως λιμάνι είχε προβλήματα σημαντικά από πλευράς κλίματος. Συνεπώς, η τεράστια αυτή αυτοκρατορία ήταν περίκλειστος. Και όταν ξέρετε μια μεγάλη και ανερχομένη δύναμη είναι περίκλειστος, το αποτέλεσμα είναι πόλεμος. Και το βλέπετε αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ιδίως με την Γερμανία. Η Γερμανία άπαξ και ενοποιήθηκε υπό του Μπίσμαρκ το 1870, αντελήφθη ότι ήταν κλειστή ως δύναμης. Ενώ είχε μεγάλο δυναμισμό, δεν μπορούσε να αναπτύξει και τα εμπορικά της ενδιαφέροντα και την
παρουσία της μέσα στην Ευρώπη. Δεν είχε αποικίες, δεν είχε την δυνατότητα της αντλήσεως πρώτων υλών, αυτό θα το δούμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε, και εν πάση περιπτώσει αισθανόταν ασφυκτικά. Αποτέλεσμα ήταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος ήταν νομοτελειακά αναπόφευκτος, διότι οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται ότι μόνο δια της ανακατανομής της εξουσίας, που είπαμε ότι είναι στοιχείο της γεωπολιτικής, θα μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο για τον οποίο ήσαν προετοιμασμένοι από τις πολύ σημαντικές μεταβολές που είχε επιφέρει στην πολιτική ζωή της Γερμανίας ο Μπίσμαρκ. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν δραματικό. Οι θυσίες των Ευρωπαίων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέρχονται σε εκατομμύρια στρατιώτες, διότι ο πόλεμος ήταν στατικός στα χαρακώματα και θύματα των χαρακωμάτων ήσαν όχι μόνο οι στρατιώτες από τα βλήματα του πυροβολικού αλλά και από τα αέρια που χρησιμοποιούσαν. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η Γερμανία ιτήθη, και εκεί έπαιξε και έναν περίεργο ρόλο, συμπτωματικό ρόλο, η Ελλάδα. Και θα το αναφέρω αυτό, διότι πολλές φορές στη βιβλιογραφία αποσιωπάται. Σας θυμίζω ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε το 1914. Στα δύο πρώτα χρόνια η Ελλάδα δεν εμετείχε του πολέμου, διότι υπήρξε μια διάσταση απόψεων μεταξύ του Ελευθερίου Βενιζέλου, που υπεστήριζε ότι έπρεπε να μετάσχουμε στον πόλεμο, και του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος ήθελε ουδετερότητα, ίσως διότι ήταν συγγενής του Κάιζερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χειρίστηκε την εξουσία με ιδιοτέλεια. Απλώς επίστευε ότι η Γερμανία θα κερδίσει τον πόλεμο και ότι συνεπώς οι θέσεις της Ελλάδος δεν ήταν με την Entente, δηλαδή την συμμαχία της Γαλλίας και της Βρετανίας. Βέβαια εδώ υπήρχε μεγάλη αντίφαση, ότι υπήρχαν οι πληθυσμοί, οι ελληνικοί πληθυσμοί στην Ιωνία, οι οποίοι πληθυσμοί υφίστανται τα πάνδυνα από τους Τούρκους, και ότι εν πάση περιπτώσει η Τουρκία δεν ήταν σύμμαχος της Ελλάδος, ήταν αντίπαλος της Ελλάδος από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, και συνεπώς, αφού ήταν με τις κεντρικές δυνάμεις η Τουρκία, εμείς έπρεπε να είμαστε με τις θαλάσσιες δυνάμεις. Αυτή η διάκριση κεντρικών δυνάμεων και θαλασσίων δυνάμεων θα παίξει εν συνεχεία πολύ μεγάλο ρόλο στα μετέπειτα, και θα τα πούμε και αυτά. Τότε λοιπόν η πλευρά των φιλελευθέρων υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κουντουριώτη και τον, μου διαφεύγει τώρα αυτή τη στιγμή το όνομα του Προέδρου, δεν έχει σημασία, εκήρυξαν διχασμό του κράτους. Διέριξαν τις σχέσεις με το κεντρικό κράτος των Αθηνών και δημιούργησαν ένα κράτος στην Θεσσαλονίκη, το κράτος της Θεσσαλονίκης. Την οποία κίνηση υπεστήριξαν βεβαίως και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, διότι υπήρχε το λεγόμενο Μακεδονικό μέτωπο. Στο Μακεδονικό μέτωπο η συμμετοχή των Ελλήνων ήταν σημαντική. Ήταν τουλάχιστον δύο μεραρχίες και μία κριτική, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου ως εξής. Επειδή επετέθησαν κατά των Βουλγάρων που ήσαν οι σύμμαχοι των κεντρικών δυνάμεων, Τουρκία, Βουλγαρία, Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία, Προσία και Γερμανία, ήσαν οι κεντρικές δυνάμεις, οι οποίες εμάχονται την Αντάντ, Γαλλία και Βρετανία και εν συνεχεία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ελληνικές αυτές τρεις μεραρχίες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι κατήγαγαν σημαντικές νίκες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Λαχανά, στο Κιλκής, στο Σκρά και σε διάφορα άλλα σημεία, όπου κατέρευσε το μέτωπο των Βουλγάρων. Αντιλαμβανόμενος ο αρχιστράτηγος των Γερμανών, ο Μόλτκε, το κενόν που δημιουργείται με την νίκη των Ελλήνων και των Γάλλων βεβαίως και των Σέρβων εναντίον των Βουλγάρων, αναγκάστηκε να μεταφέρει δυνάμεις από το δυτικό μέτωπο στο ανατολικό μέτωπο, διότι υπήρχε κίνδυνος να διεισδύσουν οι δυνάμεις της Αντάντ και να φτάσουν μέχρι τη Βιέννη, κατά μία αντίστροφη πορεία που είχε συμβεί προορισμένων αιώνων, 4-5 αιώνων, από τους Οθωμανούς. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν ότι αδυνάτησε το δυτικό μέτωπο και βεβαίως με την παρέμβαση και των Ηνωμένων Πολιτειών τελικώς ιτήθη η Γερμανία, το οποίο ουδέποτε απεδέχθη, διότι παρότι είχε συμφωνήσει με τους τότε Σοβιετικούς,
τον Λένιν με την συμφωνία του Μπρεστ-Λιτόφσκ να κάνει ανακοχή με τους Ρώσους, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τη μεταφορά στρατευμάτων από το ανατολικό μέτωπο στο δυτικό, διότι υπήρχαν τα προβλήματα των σιδηροδρόμων. Και έτσι οι Γερμανοί μείναν με την εντύπωση, ο γερμανικός λαός, ότι ο πόλεμος εχάθη από κακές στρατηγικές πρωτοβουλίες και από την ανεπάρκεια των πολιτικών, ιδιαίτερα του αυτοκράτορος, να εξασφαλίσει πολεμοφόδια και άλλες πρώτες ύλες. Πάντοτε το πρόβλημα της Γερμανίας ήσαν οι πρώτες ύλες. Έτσι ανεπτύχθη ο ναζισμός στην Γερμανία, ότι υπήρξε πάντοτε το στιλέτο στην πλάτη του γερμανικού λαού, καρφωμένο από τους πολιτικούς, από τους αυτοκρατορικούς κύκλους και βεβαίως από τους Εβραίους. Διότι οι Εβραίοι ήσαν οι χρηματοδότες αυτής της ιστορίας. Και ανεπτύχθη ο ναζισμός, ανήλθε το 1933 με την ψήφο του γερμανικού λαού στην εξουσία ο Χίτλερ και άρχισε τον επανεξοπλισμό. Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ήταν παράβαση της συμφωνίας των Βερσαλιών. Και ενώ θα έπρεπε να κινητοποιήσει τις δυτικές δυνάμεις, πάλι βεβαίως την Γαλλία και την Βρετανία, το παρημέλησαν το γεγονός. Και όταν αντελήφθη ο Χίτλερ, ο οποίος ήταν παίκτης ουσιαστικός της γεωπολιτικής, έλεγε το Lebensraum. Το Lebensraum δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μετάφραση της γεωπολιτικής εξισώσεως, δηλαδή χώρος και εξουσία. Ζωτικός χώρος, έτσι τον ονόμαζε. Εξεμεταλλεύθη την αδυναμία των δυτικών δυνάμεων και βεβαίως ακήρυξε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1939, 1η Σεπτεμβρίου. Ατελείες στον χρόνο. 10 γυναίκες εικαστικοί που η δουλειά τους έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς της σύγχρονης ελληνικής τέχνης εκθέτουν τα έργα τους στο Μουσείο Φρισίρα. Από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο του 2019. Κύκλος γαλλικής μουσικής. Η μουσική συναντά την ποίηση. Ένα ταξίδι στα ονειρικά μονοπάτια της ποίησης, όπως μόνο η μουσική μπορεί να την αναδείξει. Με τους Νικόλα Καραγκιαούρη βαρύτονο, Πάνο Λουμάκη πιάνο. Υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Έμαθα ότι έγινε ένα συγκρότημα που έχει 10-11 μπουζούκια, που έχει όνομα τα μπουζούκια της Δόμνας. Σωστά.
Η αιτία του σχήματος ήταν η εσωτερική τους ανάγκη να εκφραστούν μουσικά. Διότι επαγγελματικά εκφράζονται όλοι, είναι επαγγελματίες καταξιωμένοι, δουλεύουν 3 και 4 μέρες την εβδομάδα, κάποιοι και παραπάνω. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση που είχαμε στη σχολή του Χρήστου του Καραβίτη. Εκεί κάναμε όλες μας τις πρόβες και είπα ότι παιδιά αυτό το πράγμα θέλει θυσίες, θέλει ώρες από τη ζωή μας. Τέλος οι μεσάζοντες. Όλα τα προϊόντα Ακράτειας από το εργοστάσιο κυριολεκτικά στην πόρτα σας. Τώρα, στο Νοικοκύρη, αγοράζετε κι εσείς τα καλύτερα προϊόντα Ακράτειας σε τιμές χοντρικής, ακριβώς όπως οι επαγγελματίες. Διακριτικά, γρήγορα και υπεύθυνα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε στο νομό Αττικής, με ένα τηλεφώνημα στο 211-400-2424. Τα προϊόντα που θα βρείτε στο Νοικοκύρη είναι υποαλλεργικά, σούπερ απορροφητικά και οι τιμές τους ασυναγώνιστες. Κέρα Πάντς βρακάκια Ακράτειας Medium, τα 84 τεμάχια, μόνο 56 ευρώ και 40 λεπτά. Large, τα 84 τεμάχια, μόνο 59 ευρώ και 70 λεπτά. ID Unisex Σερβιέτα Ακράτειας, τα 168 τεμάχια, μόνο 37 ευρώ και 20 λεπτά. Υποσέντονο κέρα 60x90, τα 120 τεμάχια, μόνο 30 ευρώ και 80 λεπτά. Και τώρα, η μοναδική αποκλειστικά ανδρική σερβιέτα Ακράτειας Lee, τα 147 τεμάχια, μόνο 68 ευρώ και 60 λεπτά. Κάντε τώρα παραγγελία 50 ευρώ και άνω και σας χαρίζουμε τα έξοδα αποστολής. Ή επισκεφτείτε την αποθήκη μας, Φιλολάου 39α, Αθήνα. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε και από κοντά. Νοικοκύρης, 211-400-2424. E-shop www.nikokiris.gr. Ο Χίτλερ έλεγε μια μεγάλη γεωπολιτική αλήθεια. Η στρατηγή μου έλεγε, οι οποίοι είναι θαυμάσιοι και πράγματι ήσαν, διότι κατάφεραν με τον Κεραυνοβόλο πόλεμο να καταλάβουν τη Γαλλία μέσα σε 2-3 εβδομάδες, την Ολλανδία μέσα σε μια μέρα, την Δανία ούτε καν ασχολήθηκαν, μόνο με την Ελλάδα μπλέξανε και εδώ θα πούμε λίγο για τη γεωπολιτική αξία της Ελλάδος, που μετέβαλε την ισορροπία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γερμανοί στρατηγοί, λοιπόν, έλεγε ο Χίτλερ, είναι πολύ καλοί ως τακτικοί στρατηγοί, να κινήσουν στρατεύματα και να βρουν το αδύναμο σημείο του αντιπάλου, αλλά δεν καταλαβαίνουν από οικονομία. Και ο πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο μέσω των μαχών και των στρατιωτών, διεξάγεται κυρίως με την οικονομική ισχύ. Και βεβαίως ο ίδιος αυτοδιαψεύθηκε στο τέλος όταν αγνόησε την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ και κήρυξε τον πόλεμο κατά της Αμερικής. Όπερ και ήταν το τέλος του. Όμως οι στρατηγοί δεν ήσαν αρμόδιοι για να αντιμετωπίσουν το οικονομικό πρόβλημα. Αρμόδιοι ήταν οι σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής, όπως ήταν ο Άλμπερτ Σπέρ. Αυτός ήταν ένας σπουδαίος τεχνοκράτης, ο οποίος κατόρθωσε να διατηρήσει την βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας καθ' όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα στο τελευταίο τμήμα όπου βομβαρδίζεται η Γερμανία συνεχώς από την Βρετανική αεροπορία και είχε κατορθώσει και είχε μεταφέρει την παραγωγή όλων των εργοστασίων σε υπόγεια και έτσι προστατεύεται από τον βομβαρδισμό, τον σημαντικό βομβαρδισμό των Αμερικάνων και των Βρετανών. Αυτός ο πυρήνας ο οικονομικός που δημιούργησε ο Άλμπερτ Σπέρ υπάρχει ακόμα και σήμερα και λέγεται Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων. Είχαν φροντίσει οι ναζιστές να έχουν μια οικονομική πολιτική στην οποία εφήρμοζαν τα διδάγματα της ελεύθερης οικονομίας και της αγοράς, αλλά με πάντοτε στόχο την επιδίωξη ενός κέρδους βέβαια για τους βιομηχάνους και εν συνεχεία της προωθήσεως των γεωπολιτικών του συμφερόντων. Αυτός ο συνδυασμός κατόρθωσε να φτιάξει μια ακαταγόνιστη
εξαγωγική βιομηχανία. Και σήμερα βλέπετε ότι η Γερμανία από τις εξαγωγές της κερδίζει το 45% του εθνικού προϊόντος και ότι έχει συσσωρεύσει τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα και βεβαίως αποθέματα χρυσού. Πάντοτε στη Γερμανία υπάρχει χρυσοφιλία. Ο Χίτλερ όμως, παρότι κατηγορούσε τους στρατηγούς του ότι δεν είχαν την δυνατότητα να αξιολογήσουν το οικονομικό πρόβλημα, ποιο ήταν το οικονομικό πρόβλημα, η έλλειψη πρώτων υλών και κυρίως πετρελαίου. Δεν μπορείτε να κάνετε πόλεμο χωρίς καύσιμα. Αυτό είναι φανερόν. Και τότε η μόνη πηγή πετρελαίου στην Ευρώπη, γιατί βεβαίως πετρέλαιο δεν μπορούσατε να πάρετε αν είσαστε Γερμανός είτε από την Αραβία, αν και τότε δεν υπήρχαν οι πηγές, κυρίως από την Ινδονησία και από την Αμερική, διότι υπήρχε ο αποκλεισμός του Βρετανικού ναυτικού. Η ισχύ της Βρετανίας δεν ήταν ούτε τα τάγκς, ούτε ενδεχομένως οι γρεναδιέροι, ήταν οι σπουδαίοι καραβοκύριδες. Και αυτό θα το συνδέσουμε εν συνεχεία με την περίπτωση της Ύδρας. Λοιπόν, αντελήφθη ο Χίτλερ ότι είχε ένα πρόβλημα εφοδιασμού με πετρέλαιο που προήρχε το κυρίως από τη Ρουμανία, από το Πλοέστη. Και αυτές οι περιοχές, οι πετρελαιοπαραγωγές από τις οποίες και προμηθεύεται στην πρώτη φάση πετρέλαιο και εν συνεχεία βενζίνη για την αεροπορία, ήσαν οι στομπελινικές των Βρετανών, εφόσον οι Βρετανοί είχαν εγκαταστήσει αεροδρόμια στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα σπουδαίο γεωπολιτικό κέντρο, όχι μόνο τότε, αλλά και σήμερα. Και τότε αντελήφθη ότι θα έπρεπε να κάνει μία κίνηση αντιπερισπασμού κατά κάποιον τρόπο, να μην επιδιώξει ευθέως την εισβολή στη Ρωσία, που ήταν ο κύριος στόχος του, αλλά να κινηθεί προς τα Βαλκάνια για να διασφαλίσει τα νότα του από πλευράς πρώτων υλών και κυρίως πετρελαίου. Και έτσι διέταξε το σχέδιο Μαρίτα, νομίζω Δεκέμβριο του 1940 εξεπονήθη το σχέδιο. Τον πρόλαβε ο Μουσολίνη και έκανε την εισβολή, την αποτυχημένη εισβολή από την Αλβανία στην Ελλάδα. Οι Βρετανοί ανεμίχθησαν, αλλά όχι απευθείας, διότι είχαν το πρόβλημα της μάχης και της Αγγλίας. Διέθεταν εκεί την αεροπορία τους. Αλλά κατέληξε η όλη ιστορία σε μια καθυστέρηση της εκστρατείας προς την Ρωσία κατά 6 εβδομάδες. Και όχι μόνο αυτό. Στην Κρήτη η Γερμανία έχασε τον ανθό της νεολαίας της. Εάν πάτε ποτέ στην Κρήτη και επισκεφτείτε το νεκροταφείο του Μάλεμε, ψάξτε να βρείτε έναν σπουδαίο τάφο που γράφει την ηλικία των θανόντων 16, 17, 18 ετών. Είναι η εγγονή του Μόλτκε, του μεγάλου αυτού στρατηγού των Πρόσων. Ήσαν αλεξιστατιστές, πέσανε στο Μάλεμε, βεβαίως οι Νεοζηλανδοί και οι κριτικοί τους χτύπησαν και σκοτώσαν νεαρά παιδιά. 4.500 αλεξιστατιστές σκοτωθήκαν στην Κρήτη. Εχάθη αυτός ο πρωτότυπος πόλεμος δια των αλεξιστατιστών, το οποίο επηρέασε πολύ, όχι μόνο λόγω της καθυστερήσεως πάλι του κλίματος, τον πρόλαβε τον Χίτλερ ο ρωσικός χειμώνας, αλλά και οι απώλειες δυνάμεων που για εκείνη την εποχή ήταν πρωτότυπες. Οι αλεξιστατιστές είναι εφεύρεση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν και τμήματα του στρατού που θα πέσουν στα μετόπιστα δια των αλεξιστώτων. Τότε ήταν κάτι το πρωτότυπο. Εχάθηκε λοιπόν η πρωτοβουλία, η στρατιωτική, και εχάθη επίσης ο παράγων του κλίματος, που είναι, όπως είπαμε, γεωπολιτικός πάρα πολύ σημαντικός. Πρόλαβε τις στρατείες του Γκουντέριαν έξω από την Μόσχα ο φρικτός ρωσικός χειμώνας. Έλεγε ο Γκουντέριαν, βλέπω με τα κιάλια μου τα τραμ της Μόσχας να κινούνται και είμαι έτοιμος να εισβάλλω, αλλά δεν έχω πλέον καύσιμα, δεν έχω πλέον ρούχα, δεν έχω πλέον τρόφιμα. Είχε επεκταθεί το μέτωπο σε 3 στρατείες της Ρωσίας και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν μπορούσαν να θάψουν ούτε καν τους νεκρούς τους, γιατί το χώμα είχε παγώσει τόσο πολύ, ώστε δεν μπορούσαν να το σκάψουν. Έτσι εχάθη ο πόλεμος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ήρθαμε στα
σύγχρονα έτη. Θα ήθελα όμως προηγουμένως να σας πω πώς από ένα ατυχαίο γεγονός που ήταν για την ελληνική ιστορία η ναυμαχία του Ναυαρίνου, απελευθερώθη η Ελλάς. Όταν ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση στην Πελοπόννησο, έμεινε ένα μικρό νησάκι, βέβαια πολύ δυναμικό, η Μικρά Αγγλία. Η Μικρά Αγγλία, έτσι ελέγεται, η Ήδρα. Είχε 150 ιστιοφόρα και η συμμετοχή της στον αγώνα ήταν σπουδαία, διότι κατήγαγε πολύ σημαντικές νίκες κατά θάλασσαν που εμπόδισαν τους Οθωμανούς να μεταφέρουν στρατεύματα στην στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Τέτοιες νίκες ήταν η νίκη του Καφυραίος, η νίκη του Μιαούλη στον Τσεσμέ και βεβαίως η περίφημη ναυμαχία του Γέροντος. Αυτά είναι λεπτομέρειες βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα διαβάζει κανείς για να δει ότι η συμμετοχή του ελληνικού λαού στον απελευθερωτικό πόλεμο ήταν πάρα πολύ έντονος, πάρα πολύ σημαντική. Το ξέρουμε άλλωστε αυτό από την πολιορκία του Μεσολογγίου κτλ. Όμως όταν ο Κουντουριώτης, ο Γεώργιος Κουντουριώτης με αδελφό τον Λάζαρο Κουντουριώτη, τον Μονόφθαλμο, του οποίου το άγαλμα άμα πάτε στην Ήδρα, στη Μονή της Φανερωμένης, θα το δείτε, διεπίστωσαν ότι επίκειτο εισβολή του Ιμπραήμ επί της Ήδρας. Και είχε μαζέψει απέναντι στην Ερμιόνη ένα μεγάλο φουσάτο με Άραβες και με Αιγυπτίους μαμελούκους έτοιμους να επιδραμούν επί της Ήδρας και βεβαίως να σφαγιάσουν τον πληθυσμό όπως έκαναν στα Ψαρά, στην Κάσο και σε μερικές άλλες περιοχές της Ελλάδος. Τότε θορυβήθησαν και ο Γεώργιος Κουντουριώτης έστειλε μήνυμα στην Μάλτα με ένα πλοίο και παρέδωσε τα κλειδιά της πόλεως στον Πάλμερ, έναν τοπικό Βρετανό πλοίαρχο και εν συνεχεία στον Κόρδικτον, τον Βρετανό ναύαρχο της Μεσογείου. Και κατέστησε τους Βρετανούς υπεύθυνους για το ενδεχόμενο της αποβιβάσεως του Ιμπραήμ στην Ήδρα και την εν συνεχεία σφαγή. Βέβαια, οι Κουντουριώτηδες, οι οποίοι μάλιστα ήταν πολύ ισχυροί ηγέτες, εφρόντισαν να εξοπλίσουν την Ήδρα. Και σήμερα ακόμη αν πάτε θα δείτε τα κανόνια τους, θα δείτε τις ντάπιες τους, θα δείτε την προετοιμασία να αντιμετωπίσουν την εισβολή. Παρά τα αυτά, επειδή ήσαν πολιτικοί και έβλεπαν τη γεωπολιτική αξία της Ήδρας, επήγαν στην Μάλτα και παρέδωσαν τα κλειδιά της πόλεως στον Κόρδικτον, ο οποίος δεν είναι ο ναύαρχος του Αγγλικού στόλου. Τότε οι επικοινωνίες δεν ήταν σαν όπως σήμερα, όπου ενδεχομένως ένας πλοίαρχος λαμβάνει αμέσως ένα μήνυμα από το Γενικό Επιτελείο. Τότε έπρεπε να σταλεί ένα πλοίο από την Μάλτα στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ, στο Κάρτιφ, όπου ήταν οι βάσεις του ναυτικού, του Βρετανικού ναυτικού, και αυτά έπαιρνε 3 εβδομάδες, γιατί πηγαίνανε με τα εστία. Ο Κόρδικτον, λοιπόν, αναγκαζόμενος να αναλάβει την ευθύνη της διαφυλάξεως της Ήδρας, έστειλε ένα μήνυμα στην Αγγλία και αυτό έκανε 3 εβδομάδες να πάει και να έλθει. Και εντωμεταξύ, επειδή ο Ιμπραήμ είχε εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο και μάλιστα στον κόλπο του Ναυαρίνου ο Οθωμανικός και Αιγυπτιακός στόλος, για λόγους μάλλον διαπραγματευτικούς, έστειλε μία μοίρα προς τον Ναυαρίνο για να αποτρέψει ενδεχομένως την συνέχιση των επιχειρήσεων. Όταν το είδαν αυτό οι Γάλλοι, οι οποίοι πάντοτε είχαν ενδιαφέροντα για την Ανατολή, κυρίως για το εμπόριο, προσέθεσαν και αυτοί υπό τον Βεργνή άλλο ένα τμήμα του στόλου. Και όταν το είδαν και οι Ρώσοι, οι οποίοι είχαν ως ναύαρχο έναν Ολλανδό, τον Χέιδεν, προσθέτησαν και αυτοί, είχαν μία μικρή συμμετοχή. Όταν λοιπόν πλησίασε μία βάρκα με έναν Βρετανό αξιωματικό την ναυαρχίδα του Ιμπραήμ, δεν ήταν βέβαια ο Ιμπραήμ παρόν, ζήτησε να διαπραγματευτούν την ανακοχή. Και ο Ιμπραήμ, μέσω κάποιου αντιπροσώπου, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συγκατατεθεί, αλλά θα επιβάλει τους όρους τους. Και απήντησε ο Κόρδικτον ότι δεν ήρθα εδώ για να ακούσω τους όρους σας, αλλά για να επιβάλλω τους δικούς μας. Και τότε πυροβόλησαν τον
απεσταλμένων, τον σκοτώσανε και άρχισε ο κανονιοβολισμός και σε διάστημα ενός τετάρτου λέγουν τα αρχεία είχε βυθιστεί όλος ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος με αποτέλεσμα βέβαιως να εγκλωβιστεί ο Ιμπραήμ στην Αίγυπτο και να μην μπορεί να κινηθεί διότι δεν είχε εφοδία. Αυτό απετέλεσε το αίτιο της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, το σπουδαίο αυτό γεγονός. Αλλά δεν ήταν αποτέλεσμα ούτε των ελληνικών επιδιώξεων, ούτε καν των αγγλικών επιδιώξεων. Σας είπα ότι οι Times του Λονδίνου χαρακτήρισαν την αυμαχία του Ναβαρίνου ως ατυχές περιστατικό. Ήταν εναντίον της αγγλικής πολιτικής, διότι αυτομάτως, όπως και σήμερα είναι οι Ρώσοι στην Συρία, τους φέρανε ουσιαστικώς με το να διαλύσουν την Συρία, έτσι και τότε φέρανε τους Ρώσους στα θερμά νερά του Αιγαίου το περιστατικό της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Εν συνεχεία βεβαίως οι Ρώσοι παίξαν σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, διότι ακόμη και ρωσικό κόμμα είχε δημιουργηθεί υπό τον Κολοκοτρώνη, αλλά και στην εγκατάστασή τους στα Βαλκάνια. Κατόρθωσαν κατά τη διάρκεια του Ρώσο-Οθωμανικού πολέμου του 1831 να απελευθερώσουν την Βουλγαρία και εν συνεχεία ήλθαν και στο Άγιον Όρος και αν μάλιστα έχετε την ευκαιρία να πάτε να επισκεφτείτε το Άγιον Όρος θα δείτε την βάση τους στη Μονή Παντελεήμονος όπου είχαν κτίρια για 4.000 μοναχούς, όχι μοναχούς βεβαίως, πρόκειται περί αγημάτων του ναυτικού, στρατιώτες. Το ενδιαφέρον των Ρώσων δια την περιοχή αυτή εξασθένησε κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής διακυβερνήσεως. Δηλαδή όταν το 17 έγινε η Επανάσταση και εν συνεχεία ο Λένιν και ο Στάλιν κατέλαβαν την εξουσία, έπαυσαν να έχουν ενδιαφέρον, τουλάχιστον εκείνη την εποχή μέχρι ότου εγκαθιδρύσουν την δική τους εξουσία, για τα Βαλκάνια και ειδικότερα για την Ελλάδα και το Αιγαίο. Πότε απέκτησαν πάλι ενδιαφέρον, όταν μετά την νίκη τους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι εδώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα κατά των Γερμανών το επέφεραν οι Ρώσοι, διότι κατόρθωσαν να τους νικήσουν με τεράστιες απώλειες στην αρματοδρομία του Κούρσκ, το λεγόμενο, όπου 5.000 θωρακισμένα αντιμετώπιζαν 5.000 θωρακισμένα και στο τέλος δεν έμεινε κανένα αλόβηδο. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω ότι γεωπολιτικώς ανέκτησαν το ενδιαφέρον τους για τα Βαλκάνια ο Στάλιν μετά το 1944-1945. Είχε μεσολαβήσει βέβαια η Γιάλτα και στην Γιάλτα είχαν καθοριστεί οι αρμοδιότητες και με την επιμονή του Τσέρτσιλ νωρίτερα της Γιάλτας, το Σεπτέμβριο του 1944, για την Ελλάδα το ενδιαφέρον των Βρετανών ήταν 8 με 10. Δηλαδή, ενώ στην Βουλγαρία ήταν το αντίστροφο, 10 με 8, δηλαδή οι Ρώσοι είχαν το 10 και οι Ρώσοι είχαν το 8 και οι Βρετανοί είχαν το 2. Στην Ελλάδα οι Βρετανοί είχαν το 8 και οι Ρώσοι είχαν το 2. Αυτή η σύμβαση υπεγράφει σε ένα πακέτο τσιγάρων για να αντιληφθείτε πώς καθορίζονται τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική. Σε μια συζήτηση, σε μια συνέντευξη μεταξύ του Τσέρτσιλ και του Στάλιν τον Σεπτέμβριο του 1944. Δεν είχαμε ακόμη απελευθερωθεί. Τότε απεφασίστη εκ μέρους των Άγγλων η απελευθέρωση να γίνει με την επέμβαση των αγγλικών δυνάμεων. Θυμίζω ότι εκείνη την εποχή κυρίαρχος στην Ελλάδα και ακόμη και στην Αθήνα ήταν η δυνάμεις ΕΑΜ Ελλάς, οι οποίοι βέβαια ευρίσκονται κατά κάποιον τρόπο σε επαφή με τους Ρώσους, αλλά όχι σε άμεση επαφή και δεν ήθελαν καθόλου την έλευση του βασιλιά βεβαίως, τον οποίον υπεστήριζαν οι Βρετανοί και του εκστρατευτικού σώματος των Βρετανών. Και όταν πλέον έφτασε η κυβέρνηση υπό τον Γιώργιο Παπανδρέου στον Πόρο, ουσιαστικώς η Αθήνα κυριαρχείτο από τις δυνάμεις του Ελλάς και του ΕΑΜ και άρχισαν διάφορες εχθροπραξίες με πρώτο στόχο τα αστυνομικά τμήματα, γιατί τότε υπό τον Ράλι η κυβέρνηση των Quislings είχε φτιάξει τους ταγματασφαλίτες. Οι Εγγλέζοι απεβιβάστησαν στην αρχή με πολύ μικρές δυνάμεις υπό έναν ταξίαρχο Βρετανό, τον Σκόμπι, και περιορίστησαν
σε ένα τμήμα του αεροδρομίου του Χασανίου, αυτό που λέγεται σήμερα ελληνικό, λέγεται τότε Χασάνι, γιατί ήταν ένα κτήμα ενός Οθωμανού. Περιορίστηκαν στο Χασάνι, όπου προσγειώνονται τα βρετανικά αεροπλάνα, ένα τμήμα του Πειραιός, η οδός, η λεωφόρος Συγκρού ήταν κατά κάποιον τρόπο ελευθέρα στην επικοινωνία και ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο γύρω από την σημερινή Βουλή, από το παλαιό ανάκτορο του Όθωνα. Αυτή ήταν η κυριαρχία των Βρετανών το 1944. Έγινε βέβαια το κίνημα το 1944 και αναγκάστηκαν οι Βρετανοί να φέρουν στην Ελλάδα μια ολόκληρη μεραρχία από την Ιταλία. Ο Τσέρτσιλ έδωσε εντολή στον Σκόμπι να μεταχειριστεί την Ελλάδα, παρότι υποτίθεται ότι την είχαν απελευθερώσει, ως εχθρική χώρα. Και του έδωσε εντολή ότι οπουδήποτε υπάρξει αντίσταση ή επιθετικότητες των αριστερών, να μην διστάσει να χρησιμοποιήσει βία. Και έτσι μπήκαμε στην φάση του εμφυλίου πολέμου. Βέβαια, κατέστειλαν το κομμουνιστικό κίνημα το Δεκέμβριο του 1944, ήρθε εν συνεχεία η Συμφωνία της Βάρκιζας. Με τη Συμφωνία της Βάρκιζας αποφασίσαν να παραδώσουν τα όπλα ο Ελλάς και να δημιουργηθεί εθνικός στρατός. Κατά τη διάρκεια του κινήματος συνέβησαν διάφορα έκτροπα. Δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε ψυχρότητα στις σχέσεις μας, πολλές φορές με διαθέσεις έτσι άγριες που κινούνται όχι από ιδεολογικούς λόγους αλλά από προσωπικές αντιδικίες. Έγιναν διάφορα εγκλήματα και αυτά τα εγκλήματα έγιναν και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πόλου συμφερόντων. Από τη μία ήταν η αριστερά και από την άλλη ήταν η δεξιά, κάτι το οποίο μας συνοδεύει ακόμα και σήμερα. Όμως, η παρουσία των Άγγλων στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαία. Ούτε ήταν αποτέλεσμα ενός καπρίτσιου του Τσέρτσιλ. Η παρουσία τους ήταν αποτέλεσμα μιας γεωπολιτικής εκτιμήσεως πολύ μεγάλης σημασίας. Και το είδαμε αυτό πολύ σύντομα, πρώτα απ' όλα διότι οι Βρετανοί ανέλαβαν τον επισιτισμό του ελληνικού και ιδιαίτερα του αθηναϊκού λαού, διότι τότε πεθαίναν από την πείνα οι άνθρωποι. Δεύτερον, ότι επέβαλαν την επάνωδο του βασιλέως, που ήταν ένας σταθεροποιητικός παράγων εν σχέση με τους κάστοτε πολιτικούς εκείνη την εποχή. Και το τρίτο και το κυριότερο, παρέδωσαν την εξουσία στους Αμερικανούς, οι οποίοι ήσαν οι νέα δύναμης που προέκυψαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι Αμερικανοί έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στα κατοπινά θέματα της Ελλάδος, βοηθώντας τον Εθνικό Στρατό στον Ανταρτοπόλεμο, και δεχόμενη την ένταξη της Ελλάδος αρχικά στο δόγμα Τρούμαν, εν συνεχεία στο σχέδιο Μάρσαλ και εν τέλει το 1952 την ένταξη της Ελλάδος μαζί με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Αυτό συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση του γεωπολιτικού προβλήματος της χώρας, του γεωστρατηγικού προβλήματος της χώρας. Ποιο είναι το γεωστρατηγικό μας πρόβλημα, το οποίο μας συνοδεύει ακόμη και σήμερα? Εκτεταμένη μεθόριο προς βοράν, 1.100 χιλιόμετρα. Και ταυτόχρονα πρέπει να υποστηρίξουμε την ελευθερία της διακινήσεως των θαλασσών και τα νησιά μας. Για τους στρατιωτικούς αυτός είναι ένας φοβερός πονοκέφαλος. Δεν έχει η Ελλάδα τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την άμυνα των βορείων συνόρων και την άμυνα των νήσων και της ελευθεροεπικοινωνίας της θάλασσας. Και αν δεν έχετε ελευθεροεπικοινωνία στην θάλασσα, δεν έχετε πετρέλαιο και συνεπώς πεθαίνετε από θερμικό θάνατο. Αυτό το πρόβλημα το έλυσε στην πρώτη φάση το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μας παρέσχε μία εγγύηση ότι σε περίπτωση κατά την οποία είτε η Βουλγαρία, είτε η Νότιο-Σλαβία, όπως λέγεται τότε, είτε η Αλβανία και εμέσως η Σοβιετική Ένωση επενέβαινε στα ελληνικά πράγματα, θα ήταν αίτιον πολέμου για ολόκληρη την συμμαχία του ΝΑΤΟ, δηλαδή τη Βορειοατλαντική Συνθήκη. Και δι' αυτού του τρόπου εξασφαλίστησαν τουλάχιστον τα σύνορα της Ελλάδος και εστράφει το ενδιαφέρον των Ελλήνων σιγά-σιγά προς τους θαλάσσιους δρόμους και προς την προάσπιση των νήσων.
Εκεί άρχισε πάλι να αποκτά ενδιαφέρον η περίπτωση της Κρήτης. Οι Αμερικανοί ζήτησαν και επέτυχαν να έχουν τουλάχιστον δύο βάσεις στην Κρήτη, παράλληλα με την βάση της Νέας Μάκρης και βεβαίως του Ελληνικού. Το Χασάνι με το όνομά της Ελληνικό. Έτσι επέβαλαν τον αμερικανικό κανόνα και στην Ελλάδα. Και έκτοτε, και μάλιστα και επί των ημερών μας, έχει παίξει μεγάλο ρόλο η παρουσία των Αμερικανών είτε θετικά είτε αρνητικά στη χώρα μας. Θα σας διαβάσω κάτι τώρα από έναν Αμερικανό πρέσβη, τον Μοντγκέιλ Στέρνς. Ο Μοντγκέιλ Στέρνς ήταν ένας έξυπνος Αμερικανός διπλωμάτης με γεωπολιτική αντίληψη. Εν αντιθέση προς τους συνήθως υπαλλήλους του State Department, που και ιστορία δεν ξέρουν και δεν έχουν κουλτούρα, είναι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι. Ο Μοντγκέιλ Στέρνς έμεινε στην Ελλάδα αρκετά χρόνια, αγάπησε την Ελλάδα, αλλά βεβαίως προασπίστηκε τα ενδιαφέροντα της Ελλάδος. Και όταν απεσήρθη, τα ενδιαφέροντα της Αμερικής, με συγχωρείτε, όταν απεσήρθη και συνταξιοδοτήθηκε, έγινε σύμβουλος διαφόρων εταιριών και διαφόρων τραπεζών στην Αμερική και έπαιξε σημαντικό ρόλο. Στο τελευταίο μου βιβλίο για τη γεωπολιτική υπεραξία της Ελλάδος, είχα ευτυχήσει να βρω ένα απόσπασμα μιας ομιλίας του που είχε γίνει στο Princeton με πρωτοβουλία της κυρίας Αγγελοπούλου. Και σε αυτήν την ομιλία, σε αυτή την διάσκεψη, ο Μοντγκέιλ Στέρνς ήταν ένας εκ των συνέδρων και ομιλητών και θέλησε να συμβουλεύσει την ελληνική κυβέρνηση για το τι θα έπρεπε να πράξει όσον αφορά την επιλογή των δυνάμεων εκείνων που παραδοσιακά αλλά και μελλοντικά θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής. Και είπαμε ότι πάντοτε η εξίσωση της γεωπολιτικής είναι το κρατικό συμφέρον και η ισορροπία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που συνθέτουν τη γεωπολιτική αξία κάθε πολιτικής πρωτοβουλίας στο εξωτερικό. Δεν μιλάμε για το εσωτερικό. Ο Μοντγκέιλ, λοιπόν, Στέρνς αντελήφθη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα δίλημα. Το δίλημα ήταν, έπρεπε να πάει με τις κεντρικές δυνάμεις, έπρεπε να πάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να πάει με τη Γερμανία ή έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με τις δυνάμεις της θαλάσσης, καθότι είναι ουσιαστικός νήσος, Χερσόνησος είναι, αλλά είναι νήσος. Και η μεγάλη ισχύς της Ελλάδος δεν είναι ενδεχομένως ούτε ο τουρισμός της, ούτε η βιομηχανία της, ούτε η γεωργία της, αλλά η ναυτιλία της. Σήμερα η ελληνική ναυτιλία καλύπτει το 20% της παγκοσμίου χωρητικότητος και η αξία των ελληνικών πλοίων, ελληνόκτητα πλοία, με ξένη σημαία ενδεχομένως, ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που να έχει τέτοια ναυτιλία. Εμείς καλύπτουμε το 50% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι μια τεράστια γεωπολιτική ισχύς, αν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Θυμίζω ότι τόσο κατά τον πόλεμο της Κορέας το 1956, όσο και κατά τον πόλεμο του Κόλπου το 2005, ο ελληνικός στόλος έπαιξε σημαντικό ρόλο, αφανή εκ πρώτης όψεως, στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Εις μεν την Κορέα ελληνικά πλοία μετέφεραν και τις εφοδιοπομπές, αλλά και τα στρατά της Αμερικής στην Κορέα από την Ιαπωνία και ενδεχομένως από το Σαν Ντιέγκο που είναι η βάση τους. Εις δε τον πόλεμο του κόλπου, ο επιτελικός ο οποίος συσχολήθη με το θέμα της διακινήσεως των φορτίων είχε ελληνικής καταγωγής, ήταν λέγεται Περταίους, αν δεν κάνω λάθος, και ελληνικά πλοία πήραν το ρίσκο να διαβούν τα στενά του Ορμούς και να προσεγγίσουν το Ιράκ και τα βασίλεια της Σαουδαραβίας εφοδιάζοντας τον Αμερικανικό στρατό με τα απαραίτητα
εφόδια και βεβαίως με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Άρα η Ελλάδα έπρεπε και πρέπει πάντοτε να σκέπτεται το πλεονέκτημά της στο γεωπολιτικό. Δεν είναι ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρουμε πόσα προβλήματα μας έχει δημιουργήσει, δεν είναι ενδεχομένως οι κεντρικές δυνάμεις, δεν είναι αυτό το οποίο προς στιγμήν εφάνει ότι θα πηγαίναμε να ζητήσουμε τη συμπαράσταση των Ρώσων, ουδέποτε μας την έδωσαν, θα ήταν οι καλές μας σχέσεις με τις δυνάμεις της θαλάσσης, δηλαδή τις αγγλοσαξονικές δυνάμεις που είναι η Βρετανία, η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία. Αυτό λοιπόν το θεώρημα το βρήκα, το διατύπωσε ο Μόντιγκέιλ Στέρνς και θα σας το διαβάσω λίγο γιατί έχει μεγάλη σημασία να μην κάνω κάποιο λάθος στην περιγραφή και στην παράφραση. Είπε λοιπόν ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα 1981-1985, Μόντιγκέιλ Στέρνς, έγραψε το 1997, όπως σας είπα, που μετέσχε στο Princeton σε αυτή τη σύσκεψη, εις βάρος του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κώστα Σιμίτη, που άφησε την Ελλάδα, που έφερε την Ελλάδα στην παγίδα του ευρώ, είπε τα εξής ο πρέσβης. Ανοίγω τα εισαγωγικά. Η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας δείχνει ότι όταν οι ηγέτες της στρέφουν τα νότα τους στη θάλασσα, εκτίθενται στον κίνδυνο. Τόσο ο Κρημαϊκός πόλεμος, όσο και ο Πρώτος Παγκόσμιος κατέληξαν σε κατοχή των ελληνικών λιμένων από τους Γάλλους, όταν η Ελλάδα πήρε το μέρος της κυρίαρχης υπηρετικής δύναμης στην περιοχή της Γερμανίας. Ακόμη και ο ελληνικός εμφύλιος 1941-1949 μπορεί να εξηγηθεί ως η επιλογή ανάμεσα στις υπηρετικές και στις ναυτικές δυνάμεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, ακόμη και από μη βασιλόφρονες όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου, Πλαστήρας, Βούλγαρης, Θεμιστοκής Σουφούλης, ετάχθησαν με τις κυρίαρχες ναυτικές δυνάμεις για να κρίνουν οριστικά το αν η Ελλάδα ανήκει στις θαλάσσιες δυνάμεις, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αντίθετα οι Έλληνες κομμουνιστές προτίμησαν την υπηρετική κυριαρχία των Βαλκανίων, τη Σοβιετική Ρωσία. Αυτά είπε ο Μόντιγκέιλ Στέρνς το 1997 σε αυτή τη διάσκεψη που έγινε στο Princeton. Και εγώ το βρήκα αυτό στα αρχεία αυτής της διασκέψεως που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα κλείσω τώρα την σημερινή μας ομιλία και συνάντησή μας με την προσθήκη ενός νέου παράγοντος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανακάλυψη συντρογωνών θράκων, πολύ πιθανόν από την γένεσή τους, την γεωδυναμική γένεσή τους, στην περιοχή που σας είπα προηγουμένως λέγεται Αιγείς. Δηλαδή, η καθίζηση του εδάφους στο Αιγαίο Πέλαγος, τις προεξοχές του οποίου τις βλέπουμε σήμερα ως νησιά. Η πετρελαιογένεση και η γένεση των υδρογονανθράκων έχει κάποια άμεση σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η καθίζηση της Αιγείδος και η δημιουργία του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που σας ανέφερα, τις τρεις ναυμαχίες, την άφιξη του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος το 1944, την συμφωνία της αποχωρήσεως των Γερμανών από την Ελλάδα, την Αμερικανική βοήθεια το 1947, συνέβη ένα άλλο σπουδαίο γεγονός, το οποίο πέρασε τελείως απαρατήρητα από τους Έλληνες αναλυτές και τους ιστορικούς. Μέχρι το 1969, η Ελλάδα διοικείται από τη δικτατορία του Παπαδόπουλου και είχε επιβληθεί εμπάργκο αμερικανικών όπλων στην Ελλάδα. Ευνηδίως το 1969, το εμπάργκο αυτό, δηλαδή ο αποκλεισμός του εφοδιασμού της χώρας με σύγχρονα όπλα, ήρθε. Γιατί ήρθε? Και αυτό πάλι ανεκάλυψα σε μια διάσκεψη διεθνή, ότι το 1969 οι αμερικανικές βάσεις στην Λιβύη έκλεισαν από τον τότε ηγέτη της Λιβύης, τον συνταγματάρχη Μουχαμάρ Καντάφη. Και το αποτέλεσμα αυτό ανεβάθμισε ευνηδίως
την γεωπολιτική αξία της Ελλάδος, που μέχρι τότε ήταν υποδέστερη, διότι λόγω του ψυχρού πολέμου το ενδιαφέρον της Αμερικής είχε μετατοπιστεί προς την Τουρκία. Φαίνεται δε αυτό από την αναλογία του εξοπλισμού Ελλάδος και Τουρκίας στην αναλογία του 7 προς 10. Ποτέ δεν πήραμε εμείς περισσότερο από το 7, πάντοτε η Τουρκία έπαιρνε περισσότερο από το 10, γιατί το ενδιαφέρον της Αμερικής ήταν ενδιαφέρον μεγαλύτερο για την Τουρκία, που γυτνίαζε με τη Σοβιετική Ένωση παρότι με την Ελλάδα. Όμως αυτή η ισορροπία, είπαμε ότι η γεωπολιτική εξετάζει πάντοτε το κρατικό συμφέρον εν συνδυασμό με την ισορροπία δυνάμεων, μετετοπίστη επί των ημερών μας. Προ 3-4 ετών εξακολουθούσε το 7 με 10 να ισχύει και ετοιμάζεται ο Ερντογκάν να αγοράσει και το σπουδαίο όπλο της Lockheed Martin, το F-35 αεροπλάνο, με το οποίο θα ήταν αφανής μέσα στο Αιγαίο και θα έκανε ό,τι ήθελε. Διότι το αεροπλάνο αυτό έχει την δυνατότητα να το συλλαμβάνουν τα ραντάρ. Ευνηδίως με την κρίση της Συρίας, ο Ερντογκάν απέκτησε μέγαλο ιδεατισμόν, άρχισε να αντιπολιτεύεται την Αμερική, εν συνεχεία ήρθε ο Τραμπ, ο οποίος Τραμπ για κάποιον λόγο δεν μπόρεσε ποτέ να συνεννοηθεί με τον εξίσου αυταρχικό Ερντογκάν και μετετοπίστη το ενδιαφέρον των Αμερικανών από την Τουρκία δυτικότερα. Και δυτικότερα της Τουρκίας είναι η Ελλάδα, η οποία βεβαίως για εκείνους οι οποίοι ξέρουν να σκέπτονται γεωπολιτικά σήμαινε πάντοτε ότι χωρίς την Ελλάδα η Τουρκία ακυρώνεται. Παρά τα αυτά, η αμερικανική πολιτική θεωρούσε ότι η διατήρηση της Τουρκίας ως αναχώματος των Σοβιετικών ήταν πρώτιστο. Και βλέπετε σήμερα, στο βιβλίο μου «Η γεωπολιτική υπεραξία της Ελλάδος», η Ελλάδα είναι αυτή η μικρή μαύρη κουκίδα που έχει γίνει πολύ πιο σημαντική στον επηρεασμό της γεωπολιτικής ισορροπίας δυνάμεων από τη Τουρκία, που είναι το ράστερ πιο αραιό. Γιατί? Διότι ο Ερντογκάν κατόρθωσε να ψυχράνει τις σχέσεις της Αμερικής με την Τουρκία. Και η μετατόπιση σε αυτή η ψύχρανση δημιούργησε μετατόπιση ενδιαφέροντος. Βλέπετε λοιπόν για πρώτη φορά το εξής φαινόμενο. Εις το παρελθόν, οποτεδήποτε ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής επρόκειτο να επισκεφθεί την Ελλάδα, μετά την επίσκεψη, η οποία συνήθως ήταν βραχύβια, επήγαινε στην Τουρκία και έμενε και 2, 3 και 4 ημέρες συναλλασσόμενος μετά των Τούρκων. Σήμερα για πρώτη φορά έρχονται Αμερικανοί επίσημοι, υπουργός εμπορίου, υπουργός εξωτερικών, μένουν στην Ελλάδα και δεν πηγαίνουν στην Τουρκία. Είναι ένα κοσμικό γεγονός, το οποίο όμως έχει ανάγκη γεωπολιτικής αναλύσεως. Τις 2 επόμενες εβδομάδες θα συμβεί ένα πρωτοφανές πολιτικό γεγονός και παρακαλώ να το παρακολουθήσετε, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ηγεσία της Ελλάδος, της Κρήτης, της Κύπρου, της Αιγύπτου και του Ισραήλ θα μετάσχουν σε μία διάσκεψη η οποία θα τελεί υπό την προεδρία του Μάικ Πομπέους. Ο Μάικ Πομπέους είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι αυτό σημαίνει. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υπομονή σας και που προσπάθησα να σας εξηγήσω την έννοια της γεωπολιτικής αξίας και να μεταφέρω ένα παρήγορο μήνυμα ότι η χώρα μας αξίζει καλύτερα στίχης, γιατί πραγματικώς είναι πολύ σπουδαία χώρα. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, τον κύριο Μελέτιο Μπουραντά, να σας δώσει τον τόμο του Ασπρόπυργου, όπου είναι η συνοπτική ιστορία της πόλης μας και την πράξη ευχαριστίας.
από το πάνω από τα όλα.